Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Geeking Out, το κανάλι στο οποίο μιλάμε για σειρές, ταινίες και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε τις 10 μεγαλύτερες παραγωγές του Netflix. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σου θυμίσω ότι αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, πάτα ένα like και το καμπανάκι της ειδοποίησης, έτσι και μας βοηθάς να κάνουμε περισσότερα βίντεο και εσύ θα τα βλέπεις πρώτος. Ας ξεκινήσουμε! Νούμερο 10. Six Underground με παραγωγή 150 εκατομμύρια δολάρια. Με πρωταγωνιστές τον Ryan Reynolds βλέπω μια ομάδα 6 ατόμων, οι οποίοι έχουν σκηνοθετήσει το θάνατό τους για να δημιουργήσουν μια φωνική ομάδα εκτελεστών. Ο στόχος τους είναι να ρίξουν τη δικτατορική κυβέρνηση του Τουργιστάν και να αντικαταστήσουν τον δικτάτορα με τον δημοκρατικό αδερφό του, τον οποίο πρέπει πρώτα να ελευθερώσουν. Το Six Underground κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 2019 και παραμένει μέχρι και σήμερα στο top 5 ταινιών της πλατφόρμας με τις περισσότερες προβολές. Νούμερο 9. Ο Ιρλανδός, με παραγωγή 160 εκατομμύρια δολάρια. Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο και στην καρέκλα του σκηνοθέτη ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτή την ταινία, είχε κάνει πάταγο το Νοέμβριο του 2019, όπου έκανε και την πρεμιέρα του, και όπως και το Six Underground, βρίσκεται και αυτό πολύ ψηλά στη λίστα των ταινιών με τις περισσότερες προβολές στο Netflix. Η ταινία μας εξιστορεί την ιστορία του εκτελεστή της μαφίας Frank Sheeran, το δεξί χέρι του αρχισυνδικαλιστή Jimmy Hoffa. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή της είναι τόσο υψηλή, όχι μόνο για τα ονόματα των πρωταγωνιστών που συμμετέχουν, αλλά και για το CGI που χρησιμοποιήθηκε, για το τέλειο αποτέλεσμα της επαναφοράς των προσώπων του Ντε Νίρο και του Πατσίνο σε πιο νεαρή ηλικία. Νούμερο 8. Red Notice με παραγωγή 160 εκατομμύρια δολάρια. Μια από τις πιο πρόσφατες ταινίες της πλατφόρμας με πρωταγωνιστές τον Dwayne Johnson, Gal Gadot και Ryan Reynolds. Η ταινία ακολουθεί έναν πράκτορα της Interpol στην προσπάθειά του να συλλάβει τον μεγαλύτερο ληστή τέχνη στον κόσμο. Το Red Notice έκανε πρεμιέρα στις 4 Νοεμβρίου του 2021 και ενώ στην αρχή οι προβολές του εκτοξεύτηκαν πολύ γρήγορα άρχισε να πέφτει λόγω των κακών κριτικών που απέσπασε. Νούμερο 7. The Gray Man με παραγωγή 200 εκατομμύρια δολάρια. Το The Gray Man είναι η τελευταία ταινία που συναντάμε σε αυτή τη λίστα. Πρωταγωνιστής της είναι ο Ryan Gosling και ο Chris Evans και την σκηνοθεσία έχουν αναλάβει οι αδερφοί Ρούσο. Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Mark Greene. Ο Ryan Gosling θα υποδηθεί τον βετεράνο της CIA, ο οποίος καταλήγει κυνηγημένος από την ίδια του την υπηρεσία. Η ταινία δεν έχει ακόμα ημερομηνία πρεμιέρας, καθώς έχει αναβληθεί αρκετές φορές μέχρι σήμερα. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα είναι κάποια στιγμή μέσα στο 2022. Νούμερο 6. Marco Polo με παραγωγή 200 εκατομμύρια δολάρια. Η πρώτη σειρά της λίστας μας. Το Marco Polo αφηγείται τις περιπέτειες του διάσημου εξερευνητή και είχε διάρκεια 20 επεισόδια. Το Netflix προετοίμαζε το δικό του Game of Thrones, όπως πίστευαν πολλοί, αλλά δυστυχώς κόπηκε μετά από 2 σεζόν λόγω χαμηλής ακροαματικότητας. Νούμερο 5. Sense8 με παραγωγή 216 εκατομμύρια δολάρια. Αχ, τι να πω για αυτή τη σειρά. Το Sense8 είναι μια σειρά του 2015 και διήρκησε μόνο 2 σεζόν. Μας διηγείται την ιστορία 8 ανθρώπων από διαφορετικά μέρη του πλανήτη, διαφορετικών πολιτισμών και εμπειριών, οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους τηλεπαθητικά και πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να γλιτώσουν από αυτούς που τους καταδιώκουν. Ενώ η σειρά κατ' εμέ είναι σειράρα και είχε ακροαματικότητα, οι προβολές δεν ήταν αρκετές για να έχει συνεχιστεί η σειρά με την τόσο υψηλή παραγωγή και ακυρώθηκε στο τέλος της δεύτερης σεζόν με ένα βεβαιασμένο τέλος για να δώσει το συνέστημα μιας ολοκλήρωσης. Μου φες, φέρτε πίσω το Sense8. Νούμερο 4. Stranger Things με παραγωγή 300 εκατομμύρια δολάρια. Το Stranger Things δεν ήταν και μεγάλη έκπληξη για αυτή τη λίστα. Για όσους δεν γνωρίζουν, η σειρά μας γυρίζει πίσω στα 80s, σε μια επαρχιακή πόλη όπου ένα παιδί εξαφανίζεται και στην προσπάθειά του να τον βρουν η μητέρα του και οι φίλοι του έρχονται αντιμέτωποι με μεταφυσικά πλάσματα. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, η σειρά συνεχίζει να σκίζει από το 2016 και ετοιμαζόμαστε για την τέταρτη σεζόν. Νούμερο 3. Orange is the New Black με παραγωγή 364 εκατομμύρια δολάρια. Το Orange is the New Black είναι από τις πρώτες σειρές που θυμάμαι να βλέπω στο Netflix. Στη σειρά βλέπουμε την καθημερινότητα στις γενικές φυλακές του Litchfield. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο της Piper Kerman, Orange is the New Black, My Year in a Woman's Prison, το οποίο είναι αυτοβιογραφικό. Ξεκίνησε το 2013 και διήρκησε 7 σεζόν μέχρι το 2019 και αποτελεί μια από τις μακροβιότερες σειρές της πλατφόρμας. Αυτός είναι άλλωστε και ο κύριος λόγος που βρίσκεται τόσο ψηλά σε αυτή τη λίστα. Νούμερο 2. House of Cards με παραγωγή 365 εκατομμύρια δολάρια. Η σειρά που θα μείνει στην ιστορία ως τη σειρά που εδραίωσε το Netflix. Το House of Cards ξεκίνησε το 2013 και είναι η ιστορία του Frank Underwood που με τη βοήθεια της γυναίκας του Claire προσπαθεί να γίνει ο πρόεδρος της Αμερικής. Η σειρά ολοκληρώθηκε λίγο άδοξα το 2018 μετά τις καταγγελίες γυναικών απέναντι στον ηθοποιό και πρωταγωνιστή Kevin Spacey. Νούμερο 1. The Crown. Με παραγωγή 520 εκατομμύρια δολάρια. Με 13 εκατομμύρια δολάρια το επεισόδιο,
ναι, το επεισόδιο «Πώς να μην είναι στην πρώτη θέση». Θα το τολμήσω και θα πω ότι παρά την αγάπη μου για την ιστορία της Βρετανικής Μοναρχίας, δεν έχω δει ακόμα τη σειρά. Λάθος μου, το ξέρω. Το The Crown, λοιπόν, είναι η ιστορία της Βασίλισσας Ελισάβετ από τη στέψη της ως περίπου τη δεκαετία του 90. Αν δεν κάνω λάθος, από όσο έχω διαβάσει, η σκέψη είναι ότι κάθε σεζόν θα απεικονίζει και μια δεκαετία της Βασίλισσας και θα έχει συνολική διάρκεια 6 σεζόν. Ωστόσο, να αναφέρουμε ότι το παλάτι δεν αναγνωρίζει τη σειρά σαν βιογραφία και συνεχώς αναφέρει ότι είναι ανακριβής και λανθασμένη. Αυτές είναι οι πιο ακριβές παραγωγές του Netflix. Τις περίμενες, ξαφνιάστηκες με καμία. Περιμένουμε τις απόψεις σου στα comment. Επίσης, αν δεν το έχεις δει ακόμα, στο κανάλι μας έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο με τις 10 πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix. Αξίζει να του ρίξεις μια ματιά και να συγκρίνεις αν τελικά άξιζαν τα λεφτά που ξόδεψαν στις σειρές που αναφέραμε. Αυτά από μας για σήμερα. Και μέχρι την επόμενη φορά.